Κύριε Γιανακαρακό, αυτή η πρωτοβουλία πώς ξεκίνησε, με ποια αφορμή η Ομοσπονδία σας αποφάσισε να αναλάβει, να προτείνει να αναλάβει αυτή το κόστος μεταφοράς του Αγίου Φωτός? Επειδή εδώ και κάτι γίνεται ένα θέμα με το Άγιο Φως, αν πρέπει το πέμπτο να το φέρνει στη χώρα, στην Ελλάδα. Από ό,τι είπα, η Ομοσπονδία δεν έχει συμφέρει στην κοινωνία. Αφού βρεθόμαστε στην κοινωνία, καθώς και τους συναδεύουμε στην πολιτική αστυνομία, και θέλαμε και να πω ότι να ρωτήσω κάτι, γίνεται και... Φυσικά το Άγιο Φως θα έρθει και φέτος, όπως ερχόταν κάθε φορά, έτσι, μας ευχαριστήσει σε μια μόνη που επικοινωνήσαμε, με πάντως η πρότασή μας παραμένει, γιατί δεν θεωρώ ότι και το οικονομικό κόστος είναι τεράστιο. Έχετε συνοηθεί με το Υπουργείο, γι' αυτό έχει γίνει κάποια επαφή με το Υπουργείο, ώστε κάνει κάποιο Υπουργείο, ώστε να γίνει, πάμε, να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο, αυτή η πρόταση. Από εκεί και πέρα όμως μας ευχαρίστηκαν, διότι μας είπαν ότι θα συνεχιστεί το Άγιο Φως να έρχεται όπως έρχεται στη χώρα μας και μας ευχαρίστηκαν για την πρωτοβουλία μας. Κύριε Γιανακο, αυτή η πρωτοβουλία είναι και μια απάντηση σε όλο αυτόν τον τόρο που έχει δημιουργηθεί σχετικά με το κόστος? Είναι μια πρωτοβουλία του απλού πολίτη, γιατί ο αστυνομικός είναι ο απλός πολίτης. Και δεν παίζει το τι φοράει στο λίγο, ο απλός πολίτης. Λοιπόν, είναι μια πρωτοβουλία του απλού πολίτη, μπει και μπροστά και να πει ότι αν το κράτος θέλει τέτοια σύστηση όσο αφορά τον ήλιο, ότι μπαίνουμε σε διαδικασία ένα περιστέρημα από το 3,5 από 5 αστυνομικό, ένα περιστέρημα μας να δώσουμε κάποια λεφτά ώστε να βάλουμε το Άγιο Φως στη χώρα μας. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, λέτε στο κράτος ότι άμα το κόστος το βλέπει ως τόσο μεγάλο κόστος, το παίρνετε εσείς, έτσι, το υπομείνετε εσείς ως πολίτες. Δεν θέσαμε εμείς ποτέ θέματα. Θεωρούμε ότι ένα κράτος πρέπει να είναι υπεύθυνο απέναντι στους πολίτες και υπεύθυνο σε πολλά. Κάποιοι άλλοι τα θέσανε, το οποίο είναι η πολιτεία αυτή. Έτσι. Είτε βουλευτές λέγονται αυτοί, είτε κυβέρνηση.